Η κόντρα από τον Γκαμάρα. Τσάρτα θέλει να βρει τον Νικολαίδη. Μεγάλη παλιά, καταπληκτική για τον Ντέμ Νικολαίδη. Του φεύγει μπροστά η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ και τον γκολ 1-0 στο 8ο λεπτό. Στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου βλέπετε να μαρκάρουν ο Πετκόφ, ο Ζαγοράκης. Τώρα περνάει όμως υπέροχα ο Ολυμπιακός με την παλιά του Βενετίδη για τον Τζόρτζεβιτς. Από πλάγια εκείνος καθυστερεί το γύρισμά του, χλιαρό. Γιανακόπουλος. Καλή σέντρα, μόνο στο Αλεξανδρής, 1-1 για τον Ολυμπιακό. Αφύλαχτος στο 22ο λεπτό ισοφαρίζει και πετυχαίνει το 10ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Η σέντρα ακριβίας από τον Στέλιο Γιανακόπουλο, εκεί όπου ο Αλεξανδρής εντελώς μόνος του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Στο 22 γίνεται το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Αλεξανδρή, που είναι ένας από τους κοινούς παίκτες των δύο ομάδων στο πέρασμα των χρόνων, όπως ήταν και ο Μπατίστα παλιότερα και ο Τάκης Νικολούδης. Κοιτάξτε εδώ πως έχει μείνει αφύλαχτος από την άμυνα Τσάκ, εντελώς μόνος του κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά από τη σέντρα ακριβίας του Γιανακόπουλου. 1-1. Τσάρτας αυτή τη φορά εκτελεί απευθείας, αλλάζει πορεία, γκολ στα δίχτυα, 2-1 για την ΑΕΚ. Το φάουλ με τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Αφήνει ο Καρεμπέ, περνάει μπάλα, ευνηδιάζει το Ατματζίδης που διώχνει με τα πόδια, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Περνάει πολύ ωραία από τον Κασάπη, προλαβαίνει την μπάλα. Σέντρα πολύ καλή στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, κεφαλιά του Τζοβάνι στα χέρια του Ατματζίδη. Βενετίδης για τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, περνάει καταπληκτικά από τον Ζήκο. Ανεβαίνει ο Τζόρτζεβιτς. Γυρίζει μια σέντρα επικίνδυνη στην περιοχή της ΑΕΚ. Εκπληκτική φάση με τον Τζοβάνι να χάνει την ευκαιρία, καθώς ο Γκαμάρα διώχνει πάνω στη γραμμή. Βενετίδης. Βλέπουμε τώρα έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Ο Αλεξανδρής έχει κοντά του τον Ζήκο, ο Τζοβάνι τον Φερούζε. Την ώρα που ο Τζόρτζεβιτς κάνει το σούτ με το δεξί, επικίνδυνα και το σούτ στη συνέχεια από τον Τζοβάνι είναι άστοχο. Ενώ απέκρουσε ασταθώς ο Ατματζίδης, μεγάλη ευκαιρία στο 65. Γιωβάνι με τον Κωνσταντινίδη που έχει γίνει αριστερό χαφ κλασικά πια κοντά του. Γυρίζει ωραία ο Βραζιλιάνος, απελευθερώνεται. Ζελίας, μπαλιά, ο Ολυμπιακός πιέζει, ο Γκαμάρα παραχωρεί το κόρνερ. Γιωβάνι φεύγει από τον Γεωργέα. Νομίζω ότι ο Γεωργέας στις περισσότερες φάσεις υποφέρει από εκεί. Ο Τζόρτζεβιτς, η σέντρα, κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μια ολοκληρωτική υπεροχή της ομάδας του Πειραιά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Τζοβάνι, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2. Μια υπεροχή που επιστραγγίζεται από την ισοφάριση, καθώς ο Ολυμπιακός πίεζε τόση ώρα και στο 77 φτάνει στο 2-2 με το δεύτερο γκολ του Τζοβάνι στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς, η γκρίνια των οπαδών της ΑΕΚ που τώρα έχει γίνει οργισμένη αντίδραση. Καταλαβαίνετε ότι είχε κάποια βάση, καθώς η ΑΕΚ ήταν αφημένη στη μοίρα της και πλέον ο Τζοβάνι με αυτό το πολύ ωραίο σουτ πάνω στην κίνηση ισοφαρίζει. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος και 5 λεπτά καθυστερήσεων θα ακολουθήσουν το 90 λεπτό. Τζόρτζεβιτς, μπάλα αλλάζει πορεία, 2-3 με το γκολ του Τζόρτζεβιτς, το οποίο είναι το τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις προηγείται στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα ακολουθήσουν 4,5 λεπτά καθυστέρησης. Ο Ατματζίδης είδε την μπάλα, αντίστοιχα όπως είχε γίνει και με τον Τσάρτα, να αλλάζει πορεία. Για να ξαναδούμε. Εδώ βλέπετε χτυπάει πάνω στον Πετκόφ με πανομοιότυπο τρόπο, όπως τον γκολ του Τσάρτα στο πρώτο ημίχρονο με τον Καρεμπέ.